Fly FM, η φωνή των πολιτών. Έρχομαι, κατεβαίνω από Βορδόνια σε απόσταση 3-4 χιλιόμετρων. Έρχεται ένα ποτάμι κατακόκκινο με πέτρες ξύλα μέσα στο κεντρικό δρόμο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν έχουν ανοιχτεί τα ρήτρα ή έχουν ανοιχτεί τα ρήτρα λάθος. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αφροδίσει η περιφέρεια, ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί θα έχουμε ατυχήματα. Πού ακριβώς είναι αυτό για να γνωρίζουν και οι ακροατές? Όπως ανεβαίνουμε από Σπάρτη προς Βορδόνια, πριν τη Βορδόνια, σε αυτήν την απόσταση. Δηλαδή από Βορδόνια προς Σπάρτη, 3-4 χιλιόμετρα απόσταση. Fly. Τη δική της απάντηση για τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία στο νομό Λακωνίας έδωσε σήμερα αποκλειστικά στο ραδιόφωνο του Fly η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κυρία Ντία Τζανετέα. Δεν έχουμε μόνο σε εκείνο το σημείο, σε πολλά σημεία λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχε και ένταση και διάρκεια. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα στο νομό. Εκεί έχουμε τα νερά τα οποία κατεβαίνουν με ορμή και παραστήλουν διάφορα φετά αντικείμενα. Η υπηρεσία μας, η τεχνική υπηρεσία, είναι έξω προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και να καθαρίσουμε τα σημεία τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα. Η υπηρεσία βρίσκεται στο σημείο αυτό και σε διάφορα άλλα σημεία, μας είπατε, έτσι? Και σε διάφορα άλλα σημεία προκειμένου να επέμβουμε. Τι να περιμένουμε, μέσα στην ημέρα μπορεί να λυθεί το πρόβλημα ή είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να αποκατασταθεί? Θα το εκτιμήσει η αρμόδια υπηρεσία. Εκείνο που είναι βέβαιο ότι ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό θα το κάνουμε άμεσα. Χρειάζεται γενικότερα κατευθύνονται προς τα εκεί. Γιατί ήταν μια δύσκολη νύχτα με πάρα πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εκεί στην περιοχή. Γιατί η ένταση που παρουσιάστηκε στην Πελοπόννησο γενικότερα έχει παρουσιαστεί στην πλευρά της Μεσσηνίας και στην περιοχή τη δική μας που συνορεύει από την πλευρά αυτή του Ταϊγέτου με Μεσσηνία.